εγκαινιάστηκε σήμερα από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιζικώστα και τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Θεόδωρο Θεοδωρίδη το δικό τμήμα της παράκαμψης Πελαίας Χώρας, δηλαδή το κομμάτι από το πέρας του οικισμού της Χαλκιδόνας με κατεύθυνση προς Γιαννιτζά έως και πριν από τον οικισμό της Παραλίμνης. Το οδικό τμήμα που παραδόθηκε στην κυκλοφορία έχει μήκος περίπου 12 χιλιόμετρων και προϋπολογισμό 40 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το τρίτο κοινωνικό πλαίσιο και το ΕΣΠΑ. Παραδίδουμε σήμερα με μεγάλη ικανοποίηση στους πολίτες της Πέλλας αλλά και ολόκληρης της Κεντρικής Μακεδονίας αυτόν τον υπερσύγχρονο δρόμο 12 περίπου χιλιόμετρων που συνδέει τη Χαλκιδόνα με την Παραλίμνη και πιστεύουμε ότι έχοντας καταφέρει να παραδώσουμε το έργο αυτό στην ώρα του, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς να υπερβούμε ούτε κατά ένα ευρώ τον αρχικό προϋπολογισμό, θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο και με όλα τα υπόλοιπα έργα που σήμερα εκτελεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η Πέλλα για μας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παίζει ένα σημαντικότατο, έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Και για τον λόγο αυτό, ό,τι κονδύλια διαθέτουμε και ό,τι μέσα, ελάχιστα μεν, αλλά ό,τι μέσα έχουμε, τα διαθέτουμε για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου και της Πέλλας αλλά και ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής. Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η διατομή του οδικού άξονα είναι 11 με 14 μέτρα, αποτελείται από μία λωρίδα ανακατεύθυνση και πλάτος 1,75 μέτρα. Για την εξυπηρέτηση των αγροτικών εκτάσεων κατασκευάστηκαν περίπου 6 χιλιόμετρα παράπλευρο δίκτυο, αποκαθιστώντας έτσι το υφιστάμενο αγροτικό δίκτυο και εξασφαλίζοντας προσπελασιμότητα σε όλες τις αγροτικές ιδιοκτησίες. Όπως ξέρετε, η κρίση έχει φέρει στους ανθρώπους σε απογοήτευση. Μάλιστα λένε ότι πολλοί έχουν χάσει το χαμόγελό τους λόγω των οικονομικών δυσχεριών. Τέτοια έργα έτσι ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι θα ξεπεραστεί η κρίση και όλα θα πάνε πιο καλά. Έτσι λοιπόν αυτό το κομμάτι, το οποίο θα μας διευκολύνει να πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη, ας είναι σημείο αισιοδοξίας για τους ανθρώπους. Ταυτόχρονα κατασκευάστηκαν ισόπεδοι σηματοδοτούμενοι κόμβοι Πέλλας, Νέας Πέλλας και Παραλίμνης, καθώς και οι συνδέσεις αυτών με την υφιστάμενη Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Στην κατασκευή συμπεριλαμβάνονται ο ηλεκτροφωτισμός των κόμβων και των τεχνικών της οδού, η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, η κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων και η φύτευση των πρανών. Σήμερα, με ιδιαίτερη χαρά, μπορούμε να μιλάμε για μερική άρση της συγκοινωνιακής απομόνωσης και του Δήμου Πέλλας αλλά και της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι που δίνεται στην κυκλοφορία, που ασφαλώς έχει και θα παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια σε όσους κινούνται στο Δήμο Πέλλας. Μετά από ταλαιπωρία 10 χρόνων, εγκαινιάστηκε σήμερα από τον Περιφερειάρχη τον κύριο Τζιζικώστα. Σύντομα ολοκληρώνονται επίσης οι μελέτες των τεχνικών για το δικό τμήμα της παράκαμψης Γιαννιτζών μήκους περίπου 7,5 χιλιόμετρων, καθώς επίσης και της παράκαμψης Χαλκιδόνας μήκους περίπου 5,5 χιλιόμετρων. Έτσι, το έργο αποκτά πλήρη μελετητική ωριμότητα, ικανοποιώντας όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξή του σε Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Μέσο είτε την 4η είτε την 5η Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Ένα έργο που πέρασε, θα έλεγα, από πολλά κύματα. Βεβαίως, η Πέλλα δεν αρκείται σε αυτό και αυτό ακριβώς τόνισε και ο Περιφερειάρχης. Ότι η Πέλλα, η οποία είχε το χειρότερο δίκτυο, θα πρέπει να αποκτήσει το πιο σύγχρονο δίκτυο. Από εδώ και πέρα, οι δρόμοι που σχεδιάζονται και, θα έλεγα, διαμορφώνουν το δικό δίκτυο, θα είναι νέων προδιαγραφών, τετράειχνη, δύο κατευθύνσεις ανά λωρίδα. Και βεβαίως, όπως γνωρίζετε, είναι το πρώτο μέλημα της περιφέρειας για την 5η Προγραμματική Περίοδο, που ξεκινάει από το νέο έτος.